Τσάνα, καλώς ήρθες, ναι, λοιπόν. Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Και εμείς. Μαζί. Μακάρι να ήσουν εδώ. Ωραία θα ήταν. Έχω έρθει 2 φορές την Τρίτη. Μπορείς να ξανάρθεις. Και ελπίζω να έρθω κι άλλη. Θα έρθεις με τον Αλέξη μαζί. Ο Αλέξης είναι ο μικρός και για πες μας τώρα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε τις στερεές τροφές με τον Αλέξανδρο, έψαχνα λίγο στο ίντερνετ να βρω κάποιες ιδέες, τι μπορώ να τον ταΐζω. Και δεν βρήκα πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στο ξένα site βρήκα. Αλλά δεν βρήκα πάρα πολλά πράγματα στα ελληνικά. Δηλαδή να αφορά αποκλειστικά το φαγητό. Ναι. Οπότε σκέφτηκα να κάνω αυτή τη σελίδα στο Instagram, αυτό το λογαριασμό, ώστε να έχω οργανωμένα όλα μαζί τα φαγητά του Αλέξανδρου και να βλέπω και άλλες μανούλες τα μενού, ώστε να... Επειδή όπως και να το κάνεις πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε μέρα, αν είσαι μαμά πρέπει να σκέφτεσαι κάθε μέρα τι θα μαγειρέψεις. Οπότε είναι μια ευκολία και για τις άλλες τις μαμάδες να μπαίνουν και να βλέπουν, να παίρνουν ιδέες. Και ανταλλάσσετε απόψεις μέσα από αυτό, σωστά. Σου λένε προφανώς αν κάνουν αυτές κάτι αντίστοιχο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι, φυσικά. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση και με τις μανούλες του εξωτερικού και με τις μανούλες της Ελληνίδες. Και οι συνταγές πάνω πού βασίζονται, σε τι προϊόντα, σε λαχανικά, φρούτα που ίσως είναι πιο δύσκολο να τα φάει ένα παιδάκι με όρεξη. Γενικά εγώ προσπαθώ να μαγειρεύω κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Τώρα θα μου πεις δεν προλαβαίνουν οι περισσότεροι να το κάνουν. Ή προσπαθώ μία μέρα να κάνω κάτι, να φτιάξω κάτι και να το σερβίρω με κάποιον άλλο τρόπο την άλλη μέρα. Έχει πολλά φρούτα, λαχανικά. Έχω παρατηρήσει, και... θα έλεγα ότι έχεις πολύ υγιεινές επιλογές. Αβοκάντο τώρα σε παιδάκια είναι λίγο δύσκολο να δώσεις. Και το τρώει. Το τρώει. Βασικά υπάρχουν κάποια κολπάκια που μπορείς να κάνεις για να φάνε τα παιδιά και φρούτα και λαχανικά. Ας πούμε το αβοκάντο μπορείς να το συνδυάσεις με κάτι άλλο γλυκό ώστε να το φάει. Εγώ το φτιάχνω με παγωμένες μπανάνες, οπότε το ονομάζω παγωτό. Δηλαδή το παγωτό με το αβοκάντο και τις μπανάνες είναι μόνο αυτό και γαλατάκι? Είναι μπανάνες παγωμένες από την κατάψυξη, αλεσμένο μαζί με αβοκάντο και γίνεται ένα στυλ σαν παγωτάκι και το τρώει πολύ ευχάριστα. Εμείς βλέπουμε τώρα τη φωτογραφία του τον Αλέξη. Τώρα βλέπουμε τον Αλέξη που τρώει. Τι τρώει δεν βλέπω μέχρι να το χαίρεσαι. Είναι κουκλί. Είναι ένα κουκλί. Και σου μοιάζει πάρα πολύ. Πρέπει να κάνεις μια κόρη να μοιάζει τον μπαμπάτσι τώρα. Εκεί τι κάνει ακριβώς? Μαγειρεύει κι αυτό, σε βοηθάει? Δεν ξέρω τι βλέπετε, αλλά δεν έχει μαγειρέψει ακόμη. Και τι, πες μας λίγο κανένα άλλο έτσι κολπάκι. Είπες τώρα ότι βάζεις τη μπανάνα με παγωτό και το αβοκάντο. Σε φαγητό κάτι περίεργο, γιατί έχω δει εκεί πέρα κάτι φασολάκια, κάτι φακές, κάτι τέτοια που δεν νομίζω ότι κανένα παιδί είναι χαρούμενο να το τρώει. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ήθελα να πω ότι εγώ δεν του δίνω ζάχαρη ακόμη. Αλήθεια. Δηλαδή είναι, ιό σχεδόν δεν του έχω δώσει ζάχαρη. Προσπαθώ δηλαδή να τα φτιάχνω κάπως με άλλους τρόπους. Mm-hmm. Όσο μπορώ να την αποφεύγω. Οπότε μπορούν οι μανούλες να δουν και λύσεις που είναι χωρίς ζάχαρη. Εσείς τις τώρα... Ναι. Όχι, συνέχισε, ναι. Να ρωτήσω μετά. Κάποια κολπάκια για να φάνε τα μωρά και τα παιδιά είναι, ας πούμε, μπορείς να τους πάρεις κάποια πιατάκια που τους αρέσουν με κάποιο σχεδιάκι πάνω. Ας πούμε, δεν ξέρω αν θα σας δείξω εδώ πέρα ένα πιατάκι. Αυτό εδώ είναι... Αυτοκινητάκι. Είναι αυτοκίνητο. Μετά έχουμε ένα πιατάκι που είναι πιθηκάκι. Τι ωραία! Έχει διάφορα άλλα πιατάκια και έτσι τους δελεάζεις και τρώνε... Μπορεί κάποιος που να μην το έτρωγαν να το φάνε, έτσι. Τις συνταγές εσύ τις γράφεις και στο Instagram, μπορούμε να τις βρούμε δηλαδή? Ναι, τις συνταγές τις γράφω. Όποιες σκέφτομαι από μόνη μου τις γράφω από κάτω, όποιες τις παίρνω από αλλού γράφω από πού μπορείς να τις, να τις δεις. Αυτό. Τέλεια. Και ποιος θα ήταν έτσι ο ιδανικός στόχος σου μετά από αυτό? Γιατί αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή είναι ένα πρώτο βήμα. Έχεις σκεφτεί να επεκταθείς? Ξέρω, δεν σε αφήσαμε βέβαια να μας κάνεις μία εισαγωγή στο βιογραφικό σου, σαν οικογένεια. Ο άντρας ασχολείται επαγγελματικά με αυτό το κομμάτι, έτσι δεν είναι? Με ποιο κομμάτι? Εννοώ του marketing, προώθησης. Ναι. Ναι, δεν έχεις σκεφτεί να επεκταθείς, να ανοιχτείς λίγο περισσότερο στο κομμάτι αυτό? Ναι, αυτό άρχισε σαν ένα χόμπι για αρχή. Βλέπω ότι υπάρχει, το ζητάνε δηλαδή, δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. 2-3 μόνο
έτσι, blog. Ναι. Και πάνω στο φαγητό δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, θάλασσα. Σήμερα το πρωί που έκανα ένα search, είδα ότι είναι ελάχιστες που είναι πιο γενικό, έτσι. Δεν απευθύνονται μόνο σε παιδιά. Είναι πιο γενικό. Έχουμε πολλές, ναι, food bloggers, αλλά γενικά, όχι παιδικό. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω και κάποιο e-book, ίσως. Δηλαδή να μαζέψω κάποιες 100 καλύτερες συνταγές ή καλύτερα μενού βασικά, γιατί εντάξει, συνταγές είναι απλές, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Και να το προωθήσω. Παρόλο που δεν είναι τόσο διαδεδομένα τα blog αυτά στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι η υγιεινή διατροφή έχει αρχίσει και γίνεται κομμάτι όλων μας πλέον, ανεξαρτήτως ηλικίας. Το βλέπεις και εσύ αυτό μέσω των σχολείων που μπορεί να παίρνεις από το Instagram? Ενδιαφέρονται δηλαδή περισσότερο οι μανούλες? Ναι, φυσικά και ενδιαφέρονται. Πάντα, βασικά στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει γίνει, δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Ας πούμε με τα superfoods δεν δίνουν τόσο στα παιδάκια. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά ρωτάνε, το ψάχνουν, βλέπουν τι κάνει καλό, τι μπορεί να τους δώσει παραπάνω βιταμίνες κτλ. Και τελευταία δεν τα φοβούνται τόσο. Δηλαδή, όλο και περισσότερες τα δοκιμάζουν και στα παιδάκια τους. Θάλια, πόσο χρόνο σου παίρνει να κάνεις το πρωινό του, παράδειγμα? Με ρωτάνε και διάφορες άλλες μαμάδες. Δεν μου παίρνει ιδιαίτερο χρόνο. Αυτή τη βάφλα που το έκανες τις προάλλες, λέω χαρά στην υπομονή σου. Είχε βάλει blueberries, δεν ξέρω αν μας την έχει στείλει τη φωτογραφία. Είχε βάλει blueberries. Τι άλλο είχε βάλει? Σπένδαμο, μέλι. Ναι, είχε βάλει ένα σιροπάκι περίεργο. Ναι, αυτό, ναι. Είναι γλυκαντικό. Δεν έχει ζάχαρη. Δεν έχει ζάχαρη. Τι ωραία! Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το υιοθετήσουν και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, δηλαδή και εμείς. Που μπορεί να θέλουμε να... Εμένα, γιατί μου φαίνονται χρονοβόρα όλα αυτά? Όχι, θα μας πει τώρα η Θάλια. Θα σου πω. Κοίταξε, το να... Όταν έχω κάνει 2-3 που είναι τύπου food art. Ναι. Αυτό μπορεί να μου έχει πάρει, ας πούμε, 5-10 λεπτά. Ο Αλέξανδρος μπορεί να παίζει με τον μπαμπά του, να είναι πρωί. Και έτσι προλαβαίνω να το κάνω. Δεν έχει κάτι. Το να κόψεις ένα φρουτάκι σε σχήμα, παίρνεις αυτά τα σχηματάκια που είναι για τα μπισκοτάκια ή κάτι τέτοιο και κόβεις το φρουτάκι, το τοστάκι, κάτι, ένα άλλο φαγητό σε αυτό το σχήμα. Δεν σου παίρνει παραπάνω χρόνο από ότι θα βάζεις στο πιάτο το φαγητό ούτως ή άλλως. Ναι, ίσως είναι η ιδέα μας αυτό. Και απλά έτσι πώς τα βάζεις λίγο πιο όμορφα, να φαίνονται λίγο πιο όμορφα. Γιατί όλοι μας θέλουμε να βλέπουμε και το φαγητό να είναι όμορφο, να μην είναι πεταμένο στο πιάτο. Πιστεύεις ότι στο μέλλον με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσες να κάνεις και το παιδάκι σου να θέλει να μαγειρέψει μαζί σου? Ναι, σεφ ο Αλέξανδρος από τώρα. Να μαγειρέψει, στο μέλλον, δεν σε ξέρω. 2 χρόνια. Αλλά εγώ προσπαθώ να του... Εγώ το πιστεύω. Να χτίσω κάποιες βάσεις, ώστε να έχει δοκιμάσει φρούτα, λαχανικά και γενικά... Να είναι γνώστης της υγιεινής διατροφής και να τρέφεται υγιεινά. Μοντελάκι είναι ο Αλέξης, φαίνεται. Δεν ξέρω τι θα κάνει αργότερα. Έχει πάντως ένα στυλ πολύ καλλιτεχνικό κι αυτό, σαν τη μαμά του. Είναι έτσι η μορφή, όπως και να είναι. Δηλαδή το βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι από αυτά τα παιδάκια που βλέπεις στις ταινίες. Έχει ένα φατσάκι απίστευτο. Μικρός κατεργάρης, ναι, φαίνεται, ναι, από τις φωτογραφίες. Ένας μικρός κατεργάρης. Ναι. Δεν τον έχεις εκεί να τον δούμε. Ναι, τώρα θα φωνάξω τον μπαμπά του να το φέρει, αν θέλετε. Εννοείται ότι θέλουμε. Εμείς βλέπουμε τη φωτογραφία του με το μπλε μπλουζάκι και τι είναι αυτό, γλυκό είναι. Κέικ. Πρέπει cake. Να ήταν ένα κέικ. Πώς γίνεται ένα κέικ να μην έχει ζάχαρη? Γίνεται και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Να το σέρχεται. Έλα, γόρι μου. Γεια! Ωραία! Γεια σου, Αλέξη! Δεν μας βλέπει, Δεν μας βλέπετε εσείς. Δεν σας βλέπει, δυστυχώς. Όχι. Αχ. Μας ακούει, ούτε μας ακούει. Ένας κούκλος είναι, Θάλια, να τον χαίρεσαι. Σου μοιάζει πάρα πολύ. Δες το πως γελάω. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, δεν μας ακούει. γεια σου και σένα. Πόσο χρονών είναι, Θάλια? Είναι, σε ένα μήνα θα κλείσει τα 2. Α, είναι μικρός. Είναι το πιο μεγάλος. Ένας κούκλος. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να πω. Ναι. Ένα άλλο κόλπο είναι να αφήνουν τα μωράκια να τρώνε και τα παιδιά μόνα τους. Να μην τα πιέζουν δηλαδή. Τρώει μόνος του, σε όλες τις φωτογραφίες που τον έχεις τρώει μόνος του. Τις περισσότερες φορές τρώει μόνος του. Εντάξει, αν κάποια φορά βιαζόμαστε, μπορεί να τον βοηθήσω και εγώ λίγο να του τσιμπήσω με το πυρουνάκι κάτι. Αλλά είναι μόνος του, ναι. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέει, γιατί δεν το κάνουμε. Ειδικά εδώ στην Κρήτη, Θάλια, δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς στα μέρη σας.
Έχουμε την τάση οι μαμάδες, ναι, και οι γιαγιάδες να το ταΐζουν συνέχεια το παιδί. Δεν τρώει κανένα παιδί μόνο του. Ποτέ. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, εγώ το δοκίμασα στην αρχή και απογοητεύτηκα, οπότε... Θα λέει, έχει κερδίσει ήδη, έχει κερδίσει ήδη έδαφος ο Αλέξανδρος, να ξέρεις. Εσένα είχαμε χαρισμένη, αλλά ο Αλέξανδρος κέρδισε τα βλέμματα. Επίσης σου μοιάζει, είστε ίδιοι και στα χρώματα, Δελώς. Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή σε ξέρω αρκετά χρόνια. Η Θάλια έχει σπουδάσει την ίδια σχολή με εμένα. Δεν έχει σκεφτεί να ασχοληθείς με το κομμάτι αυτό του βιβλίου και να το κάνεις, γιατί είπες κάτι e-book πριν. Δεν έχει σκεφτεί να ξεκινήσεις να γράφεις συνταγές από τώρα, να εκδώσεις ένα κανονικό βιβλίο. Αυτό έχω σκεφτεί να κάνω, όχι ακριβώς να γράφω συνταγές. Απλά θέλω να οργανώσω, να είναι ολοκληρωμένα τα πιάτα, δηλαδή να είναι παιδικά πιάτα, να έχει φρούτα, λαχανικά και το κυρίως, ας πούμε, το φαγητό και να είναι κάποιο βιβλίο ίσως με οργανωμένα τα φαγητά ανά μέρα, ανά ώρα κτλ. Και δηλαδή αυτό... πρωινό, μεσημεριανό κτλ. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει κάποια μανούλα και να το χρησιμοποιήσει σαν εγχειρίδιο για να διοργανώνει πάρτι. Όντως. Ναι, και για τα πάρτι έχουμε κάποιες ιδέες, έχω κάποιες ιδέες στο Instagram. Επειδή είναι κυρίως φαγητά που τα πιάνεις με το χέρι, γιατί τα τρώει μόνος του ο Αλέξανδρος, οπότε βολεύουν και για πάρτι. Είναι όντως. Εντάξει, εγώ έχω επηρεαστεί πολύ, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να έχω την υπομονή να κάτσω ποτέ να κάνω ένα τέτοιο πρωινό. Ο Αλέξανδρος τρώει σαν βασιλιάς κάθε πρωί. Ναι, εντελώς είναι τυχερός. Ναι, και μπράβο γιατί... Είναι αυτή, ναι. Ναι, έχει σωστές βάσεις για να μπορέσει να μεγαλώσει και σωστά η υγιεινά. Και μπράβο, χαρά στην υπομονή σου, Θάλια, και να πετύχεις ό,τι έχεις βάλει στόχο, ό,τι όνειρο έχεις. Και να συνεχίσεις να μας δίνεις ιδέες, γιατί σε παρακολουθούμε και θέλουμε κι εμείς έτσι ένα push, μια όθηση για να τα κάνουμε κι εμείς αυτά. Τα υγιεινά, να τα κάνουμε να είναι προσιτά. Για μας. Για μας. Για μας. Ναι, και για εσάς, γιατί όχι, ναι. Θάλια, ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Ήρθες στο ταξίδι στην Κρήτη, αλλά και κανονικά όμως, όχι μόνο μέσα στις διακοπές. Εγώ πάρα πολύ. Σε περιμένουμε. Όταν μεγαλώσει ο Αλέξανδρος, θέλω οπωσδήποτε να ξανάρθω. Να έρθεις, ναι. Και πριν μεγαλώσει, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Τι λες, Στέλιο, τι θες και εσύ φαγητό. Ναι, λέει, εδώ ναι, πέρα, τέρμα έχει επηρεαστεί και θέλει κι αυτός να δει τα φαγητά που φτιάχνεις. Λοιπόν, θα σας στείλω κάτι κάποια στιγμή, αν γίνεται. Στείλω μας δεματάκι, έχουμε διεύθυνση να σου δώσω όμως. Λοιπόν, να μας τον φιλήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Γεια. Yeah.